Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα, 5η 8 Ιουνίου 2017. Η Εκκλησία μας τιμά την ανακομιδή λειψάνου του Θεοδόρου Στρατιλάτου και Καλλιόπης Μάρτυρος. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από τον Live FM σε ζωντανή μετάδοση για το διαδίκτυο από το thrakiwebradio.gr. Πάμε για ένα φθινοποριάτικο διάλειμμα, θα έλεγα σήμερα, εδώ στην Ξάνθη και στην ευρύτερη περιοχή. Με βροχή θα συνεχίσει η μέρα και με καταιγίδα αύριο, έτσι λένε τα προγνωστικά. Ψηλή θερμοκρασία όμως, θα πιάσουμε τα τριαντάρια. Αύριο θα πέσει λιγάκι και ξανά προς τη δόξα τραβά από Δευτέρα. Αυτά τα μετεωρολογικά μας. Συνήθως αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, σκέφτομαι φωναχτά. Αυτή είναι και η φιλοσοφία της εκπομπής. Όταν κάποιος σκέφτεται φωναχτά, βγάζει και αυτά που έχει μέσα του, καταθέτει τις αντιρρήσεις του, τις διαφωνίες του, τις συμφωνίες του. Γι' αυτό άλλωστε και ο τίτλος της εκπομπής, το σχόλιο της ημέρας, ένας σχολιασμός που βγαίνει αβίαστα, αβασάνιστα και αρκετές φορές παρορμητικά. Γι' αυτό και πολλές φορές έχω πει ότι είναι μία άποψη πάνω στην οποία μπορούν να διαφωνούν κάποιοι ή να συμφωνούν. Χαίρομαι που οι περισσότεροι από εσάς συμφωνείτε. Πάω να πει ότι κινούμαστε σε λογικά επίπεδα. Και πώς το ξέρω ότι συμφωνείτε? Από αυτά που μου λέτε όταν βρισκόμαστε έξω ή οπουδήποτε αλλού, από αυτά που μου τηλεφωνείτε και από αυτά που εισπράττω. Θα ρω ότι η κοινή λογική, αυτή που βγαίνει μέσα από τα βιώματα της καθημερινότητας περισσότερο, τα βιώματα που έχουμε όλοι ως πολίτες και όχι τα ξεχωριστά βιώματα της δουλειάς μας που είναι ενδεχομένως περισσότερα, είναι αρκετά για να διαμορφώσει κανείς άποψη και να την καταθέσει δημόσια. Αυτή λοιπόν την άποψη καταθέτω. Σταχυολογώντας, όπως λέμε, και την ευρύτερη, την εθνική και διεθνή επικαιρότητα, ενίοτε καταθέτω και τις ανησυχίες μου. Όχι όμως το φόβο μου. Δεν φοβόμαστε ποτέ. Και όχι γιατί είμαστε ατρόμητοι ή είμαστε ήρωες, εγώ. Αλλά γιατί αν αρχίσουμε και φοβόμαστε για κάποια πράγματα, είναι ο χειρότερος σύμβουλος που θα μπορούσε να υπάρξει σε περιπτώσεις που θα πρέπει πράγματι να παίρνουμε μέτρα άμυνας, προστασίας, δηλαδή μέτρα έτσι ώστε να μην βρεθούμε εκτεθειμένοι όταν πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε κάποιο κίνδυνο. Και για να μην το πολύ έτσι φλιαρώ το πράγμα. Σταχυολογώντας, όπως είπα λίγο πριν, τη διεθνή επικαιρότητα, βλέπω ότι και πάλι υπάρχουν εντάσεις στην εγγύς και ευρύτερη γειτονιά μας. Με αφορμή τον αποκλεισμό του Κατάρ, λες και γνωρίζαμε μέχρι πριν από λίγες ημέρες τι έπαιζε στο Κατάρ ή τι ρόλο έπαιζε το Κατάρ. Εμείς ξέραμε ότι το Κατάρ ήταν ένα πλούσιο κρατήδιο με πολλά πετρέλαια, με πολλά φυσικά αέρια, αγροποιημένα αέρια, με LNG, με πλούσιους εμμύριδες και καθόλου κακομύριδες, με εισαίχηδες που αγόραζαν νησιά στην Ελλάδα και αγόρασαν, και τώρα καταλαβαίνουμε, μάλλον μαθαίνουμε, ότι η βασιλική οικογένεια και γενικότερα η κυβερνήση του Κατάρ έχουν μετοχές, προσέξτε, με πολλές μετοχές, είναι συνιδιοκτήτες, για παράδειγμα, στη Volkswagen, στην Deutsche Bank, στην Ελβετία, σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική. Πράγμα που μας παραπέμπει αλλού. Είχα πει και επιμένω ότι τα πάντα είναι θέμα συμφερόντων. Βρήκαν λοιπόν ότι το Κατάρ βρίσκεται πίσω από τις χρηματοδοτήσεις του ISIS, των τζιχαντιστών. Ξαφνικά το βρήκαν αυτό, μετά την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θυμηθήκαν ότι το Κατάρ βρίσκεται πίσω από τη χρηματοδότηση του ISIS. Και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι κατά το ISIS φυσικά, το συζητάμε, και κατά της τρομοκρατίας, τάχθηκαν εναντίον του Κατάρ και ξαφνικά το αποκλείουν, ενώ κάτι τέτοιο είναι γνωστό, ότι θα έχει έμεσες, τουλάχιστον αν όχι άμεσες, επιπτώσεις στο διεθνές κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθε, και εξηγούμε 335 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή όσο είναι όλο το χρέος της Ελλάδας, έχει επενδύσει το Κατάρ μόνο σε χώρες τρίτης, σε χώρες εκτός Κατάρ.
Μόνο οι επενδύσεις του είναι αυτές. Καταλαβαίνετε λοιπόν οι τριγμοί που πλέον προκύπτουν είναι πολύ μεγάλοι. Όταν διχάζεται ο αραβικός κόσμος και από πίσω βλέπουμε Τουρκία, Ισραήλ, από εκεί τις μεγάλες δυνάμεις να διαφοροποιούνται, βλέπουμε Ρωσία, ΗΠΑ, Κίνα να αναμετρούν δυνάμεις τώρα πλέον, με αφορμή αυτό, αρχίζει πλέον και υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία και εκεί καταλήγω. Αιτιολογώντας δηλαδή την ανησυχία που δηλώνω ότι με διακατέχει, όχι φόβο, ανησυχία για το νέο αυτό γεωπολιτικό, στρατηγικό, οικονομικό γίγνεσθε, ας το πω έτσι, το οποίο πράγματι χρήζει διάφορες προσεγγίσεις. Ήδη οι συνεργάτες μου συζητούν με στρατηγικούς αναλυτές για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ αύριο στη Θράκη, με επίμαχο, με κυρίαρχο αναλυτή τον δικό μας Νίκο Λιγερό, με τον οποίο έχουμε μια συνεργασία ως εφημερίδα διαχρονική, γιατί κάτι περισσότερο ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι από εμάς και πολλές φορές αποδείχθηκε ότι είχαν δίκιο όταν εμείς τρομοκρατούμασταν από κάποιες κινήσεις, ιδιαίτερα της γείτονος, και εννοώ την Τουρκία, ενώ οι δικές τους τοποθετήσεις στην εφημερίδα μας ήταν πιο μετριοπαθείς, μάλλον πιο προσγειωμένες και πιο πραγματικές, όπως και αποδείχθηκαν στη συνέχεια. Γι' αυτό σας λέω ότι ενδεχομένως και αυτό το πράγμα να είναι ένα παιχνίδι αποσταθεροποίησης της κοινής γνώμης. Δηλαδή να παίζεται όλο αυτό το πράγμα για να κάνουν πάλι οι 10, 20, 50, 100 ισχυροί του πλανήτη τη δουλειά τους, το παιχνίδι τους, στρέφοντας τη δική μας προσοχή κάπου αλλού. Αν κάνουμε μία στατιστική των τελευταίων 20 ετών τουλάχιστον, εξ όσων θυμάμαι τουλάχιστον έτσι πρόχειρα, θα δούμε ότι σπάνια τέτοιες καταστάσεις έβγαζαν σε δυσκολότερες καταστάσεις, παρά μόνο τοπικά σε κάποιες περιοχές. Μακάρι να είναι ακόμη μια τέτοια περίσταση. Όμως υπάρχει σαφώς ανησυχία. Η Εγγύης Ανατολή, η Μέση Ανατολή, αλλά και η Άπο Ανατολή, με πρωταγωνίστρια την Κίνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι από το Αιγαίο ξεκινώντας, ευρύτερα στη Μεσόγειο την Ανατολική πηγαίνοντας και καταλήγοντας στον αραβόφωνο κόσμο τώρα με αφορμή το Κατάρ, από όπου και αν το πιάσει το πράγμα ζεματάει. Βλέπουμε όμως ότι και λίγο πιο ανατολικά, με την ανακοίνωση δημιουργίας του κράτους του Κουρδιστάν στις 25 Σεπτεμβρίου, 25 Σεπτέμβρη ανακοινώνεται επίσημα η δημιουργία του κράτους του Κουρδιστάν. Αυτό θα έλεγα κάνει Τούρκο τον Ερντογάν, αλλά αυτός έτσι κι αλλιώς είναι Τούρκος, έτσι. Βάζει σε νέες περιπέτειες την κυβέρνηση του κ. Ερντογάν και γενικότερα τους επιτελείς στρατιωτικούς και πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να εξάγουν σαφώς το πρόβλημα, να το βγάλουν προς τη δική μας πλευρά, να πείσουν το λαό τους ότι δεν χάνουμε εδάφη, ενδεχομένως να πληρώσουμε αυτά τα εδάφη κάπου προς την πλευρά του Αιγαίου ή της Θράκης. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο συμπίπτει σε αυτήν την χρονική συγκυρία που τα πράγματα δεν είναι και τόσο σταθεροποιημένα. Σήμερα μην ξεχνάμε ότι είναι και οι εθνικές κάλπες της Βρετανίας. Έτσι καλούνται λοιπόν οι Βρετανοί μετά τον Brexit να αποφασίσουν. Και βλέπουμε ότι η κυρία Μέη δεν είναι και τόσο σίγουρη για την αυτοδυναμία της. Υπάρχει και εκεί ένα τουρμπουλούκι, ας μην ξεχνάμε ότι το επίκεντρο του κόσμου δεν είναι πουθενά αλλού παρά στο Λονδίνο, στο City του Λονδίνου. Από εκεί εκπορεύονται όλες οι εξουσίες του πλανήτη και κάποιοι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Έτσι, όλες οι εξουσίες του πλανήτη εκπορεύονται από τα κέντρα του City του Λονδίνου. Έτσι, σήμερα λοιπόν εκεί έχουμε μία εξέλιξη που συμπίπτει χρονικά με αυτή τη συγκυρία που σας προανέφερα. Όλα αυτά λοιπόν, βάζοντάς τα σε ένα πανέρι, έτσι, σε ένα ντορβά όπως λέμε, τουρκιστή, κάπου το πράγμα αρχίζει και μας προβληματίζει. Απλά φωναχτά σκέφτομαι στην εκπομπή μου και λέω αυτά τα πράγματα τα οποία μου περνάνε έτσι από το μυαλό, συνεκτιμώντας κάποια πράγματα και σταχυολογώντας, σας αρέσει αυτό, σταχυολογώντας την επικαιρότητα μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της χώρας μας και του εξωτερικού, που έχω αυτή τη μανία να τα διαβάζω καθημερινά. Μανία την οποία θέλω κάποια στιγμή να κόψω, πιστεύετε. Δεν ξέρω πότε θα εγκαταλείψω αυτό το επάγγελμα,
αν θα αξιώσει ποτέ ο Θεός να βγω στη σύνταξη, αλλά όταν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα προσπαθήσω να πείσω τον εαυτό μου να κόψω αυτό το κακό ελάττωμα. Να είμαι συνέχεια δηλαδή μέσα σε ένα υπολογιστή ή σε μια εφημερίδα για να διαβάζω τα άσχημα του κόσμου. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτά έτσι σαν μια φωνακτή άποψη, και αν θέλετε κρατήστε την, αν θέλετε πετάξτε την κατευθείαν στους σκουπίδια, έτσι, δεν το συζητάμε. Πάμε σε άλλα. Εδώ ο κόσμος και εμείς χαιρόμαστε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε και το Euro Working Group, έτσι, πριν το Euro Group στις 15 Ιουνίου, στις άλλες 5 δηλαδή, έχουμε το Euro Working Group, όπου θα πάρουμε μια πρώτη γεύση γιατί θα γίνει στο Euro Group, λες και τόσα Euro Groups που προηγήθηκαν, ή άλλα τόσα Euro Working Groups που προηγήθηκαν, βγάλαμε κανένα αποτέλεσμα. Τρίχες, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτε. Κάποιοι λένε μήπως πάμε 16 του μηνός σε εκλογές. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, εκτιμώ τουλάχιστον πολιτικά. Θα βρουν κάποιες άκρες, θα πούν πάλι ψέματα στο εσωτερικό, θα πούν πάλι ψέματα στο εξωτερικό, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει κοινωνική αντίδραση, έστω στοιχειωδώς αυτή η κοινωνική αντίδραση που καταγράφεται, λέμε τώρα, τι κάνουν, βγαίνουν κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες και λένε ψέματα στο εσωτερικό της χώρας, αποδεδειγμένα τουλάχιστον. Τι λένε λοιπόν, λένε ότι, ξέρετε, το είπαμε αυτό, αλλά δεν θα τα κάνουμε αν δεν προχωρήσουν οι εταίροι μας στα γενναία μέτρα που περιμένουμε για την ελάφρυνση του χρέους, για την δόση κτλ. Οπότε μπορεί να ψηφίστηκαν στη Βουλή, αλλά δεν τα κάνουμε. Δηλαδή η Βουλή τι είναι, παιδική χαρά, σαν αυτές που δεν κάνει ο Δήμος Ξάνθης, ο Δήμος Πρότυπο Ξάνθης, τις παιδικές χαρές εννοώ, τι είναι, τι κάνει ένα κοινοβούλιο. Μαζεύονται εκεί 300 παιδάκια και παίζουν. Τι λένε, ψηφίζουμε πολυνομοσχέδια, αλλά προσέξτε, ψηφίζουμε, όχι όμως δεν τα κάνουμε πράξη. Φανταστείτε, δουλειά δεν είχαμε. Πώς θα δικαιολογήσουμε τα χιλιάρικα που παίρνουμε. Ψηφίζουμε, ρε παιδί μου, και κάποια πολυνομοσχέδια εκεί πέρα μέσα. Για αστεία χώρα, μιλάμε για αστείες κυβερνήσεις τώρα, έτσι. Για πάνε έξω, λοιπόν, πάει ο Τσακαλώτος, ο Ευκλήδης, ο Κακομοίρης. Το συμπαθώ τον άνθρωπο, δεν ξέρω, παιδιά, το συμπαθώ τον Ευκλήδη. Το Βαρουφάκι δεν το γούσταρα, αλλά τον Ευκλήδη το συμπαθώ. Εντάξει. Σαν άνθρωπο, έχω και εγώ τις αδυναμίες μου, τι να κάνω. Πάει ο Κακομοίρης και αναγκάζεται να λέει ψέματα στους εξωτερικούς, στους θεσμούς. Και λέει, τραβάνε αυτοί. Αν έχετε δει το δεξί ταυτάκι, το έχει μεγαλώσει λίγο. Από κάτω, εκεί το λιράκι. Έχει μεγαλώσει, το τραβάει συνέχεια. Σόι, πάει, πάει, το τραβάει. Πάει ο Ντάισενμπουργκ, το ξανατραβάει. Πάει η Μέρκελ, το φυλάει λίγο να περάσει, το ξανατραβάει όμως και αυτή. Γιατί λέει, τι λέτε, ρε παιδιά. Εδώ άλλα μας λέτε και συμφωνείτε για να μπούμε στη διαδικασία, να μπούμε και τη Χριστίν, τη Λαγκάρντε, για να μπει στο παιχνίδι και πάτε μέσα. Ψηφίζετε, μας λέτε ότι τα ψηφίσατε και λέτε στον κόσμο το δικό σας ότι ψέματα ψηφίζουμε, κάνουμε μπλόφες. Πάει ο Τσακαλώτος, λέει, όχι παιδιά μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είπαμε τέτοια πράγματα εμείς στους συμπατριώτες μας. Απλά είπαμε, θα πολεμήσουμε και σε αυτό το φόρο, ας πούμε, για να βγάλουμε αποτελέσματα. Δηλαδή αστιώτες, μιλάμε για γελιότητες, αστιώτητες, φεδρότητες και βάλτες, τίποτα, σε ότητες, τελειώνει. Μια στιγμή. Έχουμε τον κύριο Μορφίδη, συμπαθής και ο Μορφίδης, ο Κώστας, από την Καβάλα, ο οποίος βγαίνει στο Sky και τι λέει. Ρε παιδιά, εγώ είμαι εναντίον των διωδίων και επιμένω σε ένα κίνημα δεν πληρώνω διώδια. Λέει, κάτσε ρε φίλε, εσύ είσαι κυβέρνηση, είσαι κυβερνητικός βουλευτής. Απ' τη μια ψηφίσεις για τα διώδια και απ' την άλλη μας λες διαφωνώ, το έχουν αυτό οι ΣΥΡΙΖΑΙ, α, κυρία μου, δεν μπορώ να πω. Το έχουν. Το έχουν. Βγαίνουν και φωνάζουν εναντίον των νομοσχεδίων που θα ψηφίσουν στη συνέχεια στη Βουλή. Βγαίνουν μαζί με τον κόσμο στα συλλαλητήρια εναντίον των θεσμών με τους οποίους συμφωνούν μετά από λίγο. Το έχουν αυτά. Εντάξει, είναι ένα καλό ίδιο τέλος πάντων. Και πάει ο κ. Μορφίδης και λέει είμαι εναντίον των διωδίων. Και ξέρετε και κάτι. Μην φανταστείτε ότι θα λειτουργήσουν. Τα κάνουμε τώρα. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε. Αλλά μετά να τα γκρεμίσουμε. Το λέει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό τηλεοπτικό σταθμό και τον τρολάρουν φυσικά όλος ο κόσμος. Καλά ρε φίλε, τι είναι σταθμή διωδίων, δηλαδή. Τι είναι. Το τζαμί που παίζαμε κάποτε, θυμάστε με την μπάλα, οι παλιότεροι που βάζαμε τις πέτρες μια πάνω στην άλλη και τη ρίχναμε με την μπάλα. Τι είναι και τα γκρεμίζεις. Τι είναι. Τι είναι, κουκλόσπιτα της Μπάρμπι είναι. Τι θα τα κάνετε, με Λέγκο θα τα κάνετε ρε παιδιά.
Με Lego! Μ' άρεσε αυτό τώρα που είπα. Πώς λέει, Lego διόδια. Ή μάλλον διόδια Lego. Ή διόδια puzzle. Το κάνει το παιδάκι, ας πούμε, στο κδαπ το πρωί, το βράδυ, το διαλύει η δασκάλα γιατί πιάνει χώρο, ρε παιδί μου, το ξαναβάζει το κουτί. Τώρα κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σκεφτώ έτσι πάλι φωναχτά. Ρε γαμώ την τρέλα μου, δηλαδή, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ναι, το λέω. Σε ποιο κράτος ζω, με ποια σοβαρή κυβέρνηση έχω να κάνω, πώς είναι δυνατόν τώρα εγώ σοβαρός άνθρωπος, λέμε τώρα, γιατί και εμείς δεν είμαστε σοβαροί. Σιγά μην είμαστε σοβαροί. Γιατί όλοι μας συνθέτουμε το κράτος. Όταν το κράτος είναι ασόβαρο, είμαστε ασόβαροι όλοι μας. Όταν είναι γελίο, είμαστε γελίοι. Αλλά πώς μπορώ να πω εγώ ότι είμαι σοβαρός τώρα. Όταν είναι σοβαρό το κράτος, είμαστε όλοι σοβαροί. Αλλά έχουμε παρασάγκαση για να πιάσουμε ένα τέτοιο στόχο. Να γίνουμε δηλαδή όλοι μας σοβαροί, που συνεπάγεται είμαστε μέλη πολίτες ενός σοβαρού κράτους. Μετά από όλα αυτά, εγώ καταθέτω όπλα, πτυχία, πένες, γραφομηχανές, υπολογιστές, τα πάντα. Δεν μπορώ να συζητήσουμε, δεν μπορώ. Και όταν βλέπω να κοκορεύονται και όλα αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που τα λένε, κοκορεύονται και όλα. Κοκορεύονται και πάνε να βγάλουν τους άλλους τρελούς. Δηλαδή τώρα, εγώ είμαι, τρελός. Εμπαθής, κάπως. Που όλα αυτά τα λέω φωναχτά, ενώ οι άνθρωποι αυτοί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, αγωνίζονται για το καλύτερο. Ναι, αλλά η σοβαρότητα που πήγε. Όταν άλλα λες μέσα και άλλα λες έξω. Όταν βγαίνεις και κάνεις δηλώσεις και δεν ήταν μόνο αυτή. Χάσαμε και τον Πετρόπουλο. Την Κυριακή θα βγόταν και ο Πετρόπουλος, το χάσαμε αυτό. Αύριο, πότε θα βγόταν, ναι. Σήμερα, αύριο, ναι. Το χάσαμε όμως. Μα πάμε να το πούμε, μπράβο ρε Τάσο, Αναστάση. Έλα ρε Αναστάση να σε πούμε μπράβο που αυξάνεις τις ασφαλιστικές χωρές. Μπράβο ρε Αναστάση, να σε υπενθυμίσουμε κι εμείς. Όπως τόσο και τόσο στην Αθήνα που σε πιάνω στον δρόμο και σε λένε μπράβο. Δεν ξέρω αν το μπράβο συνοδεύεται με αυγό, με λάτο, γιαουρτάκι, ξέρω, αλλά το μπράβο υπάρχει πάντως. Να σας πω τώρα, για σοβαρότητα μιλάμε. 1η-18, κυρίες και κύριοι, οι ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, των αγροτών και των εμπόρων αυξάνονται μέχρι και στο 60% με τα νέα δεδομένα που ψηφίστηκαν. 1η-18. Και αν σήμερα με τα νύχια και με τα δόντια κρατιόμαστε όλοι μας, μην κλείσουμε τα μαγαζιά μας, από 1η-18 θα θυμίσει η χώρα τη Βουλγαρία της δεκαετίας του 90. Με αυτά που ήδη ψηφιστήκαν. Και βγαίνουν να μας πούν τι για το νέο ασφαλιστικό. Γιατί δεν ήθελε να μας τα πει. Ότι θα πληρώνω τι εγώ από 1η-18, αν λέμε τώρα είμαι 30-35 χρόνια, είμαι επαγγελματίας, έτσι. Εγώ είμαι παραπάνω. Αλλά λέω, επαγγελματίας, νέος άνθρωπος. Κάνει ένα επιχείρηση. Επιχειρεί ο άνθρωπος. Και βγαίνει. 1η-18. Και έχει εισοδήματα, ας πούμε, για παράδειγμα, 20.000. Που τι είναι 20.000, είναι 1.700 ευρώ το μήνα. Λέμε τώρα, έτσι, λέμε. Τι θα πληρώνει αυτός ο επαγγελματίας σε εισφορές, τι θα πληρώνει σε φόρους, άμεσους και έμεσους, τι θα πληρώνει σε προκαταβολές φόρων, τι θα του μένουν στο τέλος, και τι σύνταξη θα πάρει μετά από 35 χρόνια όταν γίνει 70, γιατί στα 70 θα πάει η σύνταξη μετά από 35 χρόνια. Αυτόν τον τύπο, το μαθηματικό, αυτή την εξίσωση αν θέλετε, μπορεί να μου τη λύσει ο κύριος Πετρόπουλος. Εγώ αυτό δεν το ρωτούσα. Γιατί θα πήγα να τον δω τον άνθρωπο, να του πω μπράβο στην αρχή, του ρίξω και ένα φάσκελο και να του ρωτήσω αυτό το πράγμα. Να το επαναλάβω. Τι θα πληρώσει από 1η-18 ένας νέος επαγγελματίας που βγάζει 20.000 κέρδη το χρόνο. Πρώτον, τι φόρους άμεσους και έμεσους θα πληρώσει, τι προκαταβολές φόρων για τον άλλο χρόνο που μπορεί να μην υπάρχει αλλά θα πληρώσει, τι θα του μείνουν από τα 20.000, να σας πω, ούτε 5. Και φυσικά, τι σύνταξη θα πάρει μετά από 35 χρόνια. Απλά πράγματα, μια απλή ερώτηση θέλω. Αυτή την ερώτηση την κάνω στον κύριο Χατζηθεοδόρο, τον Ερίτμο, τον κύριο γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, που περίμεναν πώς και πώς
τον κύριο Πετρόπουλο. Το κάνω στους τρεις βουλευτές μας που τα ψήφισαν όλα αυτά. Το κάνω και σε αυτούς που συμφωνούν και στους αγάπητους συναδέλφους που συμφωνούν και επαυξάνουν και επικροτούν αυτές τις λογικές, τις οικονομικές τέλος πάντων. Μπορούν να μου απαντήσουν? Πιστεύω πως όχι. Η απάντηση δεν θα το δει στο επόμενο επεισόδιο, είναι γνωστή. Από τα 20 χιλιάρικα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που για να βγάλει ένας επαγγελματίας 20 χιλιάρικα κέρδος το χρόνο, ξέρετε τι πρέπει να κάνει καθημερινά. Τι ωράρια να δουλεύει και πόσους πελάτες πρέπει να έχει. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, θα του μείνουν 5 χιλιάρικα. Ούτε 320 ευρώ το μήνα. Καθαρά για τον ίδιο. Ενώ θα έχει δώσει όλα αυτά τα λεφτά που βγάζει, αμέσως ή εμέσως, σε όλους αυτούς τους κυρίους που κουνάν επιδεικτικά το δάχτυλο τους. Όποιος διαφωνεί, ανοιχτός εδώ και τώρα να κάνει παρέμβαση. Όποιος διαφωνεί εδώ και τώρα. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα μέλλον ευίωνο, για ανάπτυξη, για καλύτερες προϋποθέσεις στην αγορά κτλ. Μιλάμε για τάρταρα. Με όλα αυτά που ψηφίστηκαν, μιλάμε για τάρταρα. Εκτός αν κάποιοι νομίζουν ότι είναι εύκολο για ένα επαγγελματία να βγάλει 100.000 το χρόνο κέρδος, έτσι όπως βγάζουμε όλοι μας δηλαδή επαγγελματίες 100.000 κέρδος το χρόνο, οπότε σου λέει να δώσεις τα 70, αδερφέ, τα 70 να τα δώσεις. Γιατί τόσο θα δώσει ένας που θα βγάλει 100 και ας πούμε 30. 30 εντάξει, με 2.500 το μήνα βολεύεσαι μια χαρά. Λέμε τώρα, έτσι. Αν νομίζετε ότι τα 100.000 κέρδος το χρόνο για ένα επαγγελματία τόσο εύκολα, ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον συλλογισμό που έκανα προηγουμένως. Να πω κι άλλα. Μου λέει ένας προχθές, χθες μάλλον, μου λέει τάμα δεν σε καμαρίδι, κλειστά είναι πάλι τα σχολεία. Λέω, μήπως έκλεισαν για το καλοκαίρι. Μου λέει, όχι. Γενική συνέλευση κάνει δάσκαλοι. Το είπα και άλλη φορά. Εκτιμώ το έργο των εκπαιδευτικών και μπλα 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 μπλα. Αλλά ρε παιδιά, αύριο κλείνετε. Για 3 μήνες. Αύριο. Δευτέρα, πότε κλείνετε? Τετάρτη έπρεπε να κλείσει τα σχολεία για να κάνει τη γενική συνέλευση. Προκαλείτε. Με όλη τη συμπάθεια. Προκαλείτε. Και σας παίρνει μπάλα και για πράγματα για τα οποία δεν ευθύνεστε. Προκαλείτε. Κάποιοι θα έπρεπε να μπουν στις συνδικαλιστικές σας ομοσπονδίες και στους συλλόγους ότι ρε παιδιά, το κάνουμε το απόγευμα, να τελειώνει η υπόθεση. Το κάνουμε την πρώτη μέρα που θα κλείσουμε. Ναι. Είναι πραγματικά πρόκληση. Σε 2 μέρες κλείνετε για 3 μήνες και χθες έχετε κλειστά τα σχολεία για να κάνετε γενική συνέλευση. Και εκτιμένο μεν, προκλητικό δε. Γιατί πολλά και εκτιμένα υπήρχαν για όλες τις επαγγελματικές ομάδες, αλλά τα οποία δεν ισχύουν πλέον. Μην προκαλείτε λοιπόν. Αυτό έτσι φιλικά το λέω. Και οι πιο έτσι προσγειωμένοι στην πραγματικότητα πιστεύω ότι συμφωνούν μαζί. Τέλος, θα ήθελα να σας συστήσω έτσι γιατί το πράγμα έχει ξεφύγει. Η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης δεν μιλάει. Δεν μιλάει στον τύπο. Ο αστυνομικός διευθυντής που υπάρχει σήμερα στην Ξάνθη δεν τον ξέρουμε. Και, εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να θέλει να μην το γνωρίζουμε. Αλλά έχει απαγορεύσει, δεν θέλει να μιλάνε οι αξιωματικοί, οι αστυνομικοί και ο ίδιος στον τοπικό τύπο. Παρά μόνον αρμοδίως από την αστυνομική διεύθυνση της περιφέρειας της Κομωτινής. Υπάρχει εκεί γραφείο τύπου. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να επισημάνω κάτι. Και τις επιτυχίες που έχουν οι αστυνομικοί στις συλλήψεις κακοποιών, αλλά και φαινόμενα τα οποία έχουν ξεφύγει, όπως οι απατεώνες. Οι απατεώνες, κυρίες και κύριοι, το φαινόμενο αυτό έχει ξεφύγει. Τελευταία μόδα να παρουσιάζεται σε ηλικιωμένους ανθρώπους, ιδιαίτερα γυναίκες που ζουν μόνες τους, ως τεχνική της ΔΕΗ. Χτυπάνε την πόρτα, σε χωριά ιδιαίτερα, προσέξτε, είμαστε από τη ΔΕΗ, μπορεί να φοράνε και κάνα σήμα της ΔΕΗ, καμιά φόρμα, κλεμμένη, οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε να κάνουμε έναν έλεγχο στο ρολόι σας, σε εγκαταστάσεις σας, γιατί υπάρχει κίνδυνος και το ένα και το άλλο. Η γιαγιά κάτι να κάνει, ανοίγει την πόρτα και μπαίνουν και εξαφρίζουν. Και αν τους αντιληφθεί,
Τη φημώνουν, τη δένουν, την πλακώνουν και στο ξύλο και πάει, στο να, πάει αδιάβαστη η γυναίκα. Τέλος πάντων, είναι, ένα, είναι μια μόδα με αυτά τα τέρατα που δεν διστάζουν να μπουν, να μπουκάρουν και να διαρρήξουν και να βιάσουν, μεταφορικά εννοώ, ηλικιωμένους ανθρώπους. Προσέξτε, μην ανοίγετε την πόρτα σας σε κανένα. Αν είστε ηλικιωμένοι ή ηλικιωμένες, εσείς που με ακούτε, αν έχετε γονείς, ιδιαίτερα σε χωριά, σε μονοκατοικίες, εκεί είναι πιο εύκολο το θύμα, πείτε τους να μην ανοίγουν σε κανέναν. Και μόλις χτυπάει η πόρτα από κανένα περίεργο, να παίρνουν τηλέφωνο αμέσως σε οποιοδήποτε συγγενικό τους πρόσωπο είναι κοντά. Και ή να ειδοποιούν και την αστυνομία. Δυστυχώς, είμαστε σε μια κοινωνία που ο καθένας για να επιβιώσει ζουγκλοποιεί την κατάσταση, κοιτάζει πώς να αρπάξει αυτόν που υποτίθεται ότι έχει και πάνε τώρα τα τέρατα και χτυπάνε οι ηλικιωμένες γυναίκες που παίρνουν μια συνταξούλα 3-4 εκατοστάρικα για να επιβιώσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Με αυτή την, αν θέλετε, παρένθεση, με αυτή την παρένεση, την ουθεσία, ολοκληρώνω σήμερα την εκπομπή. Ανέωτο το ραντεβού για αύριο γύρω στις 11.30. Να είμαστε όλοι καλά και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.